Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Έχουμε λοιπόν δίπλα μας τον νταμπλούχο πλέον προπονητή, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Coach, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πες μας την πρώτα σου συναισθήματα για αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι συναισθήματα που δεν τα ζεις κάθε μέρα. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Περάσαμε μια πάρα πολλά δύσκολη χρονιά, πολλά πάνω κάτω. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα στηρίχθηκε από τη διοίκηση σε εμάς. Εμείς καταφέραμε να κρατήσουμε αυτή τη δύναμη μέσα στην ομάδα παρά τα όσα περάσαμε κάθε λίγο μας δυνάμωνα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε να τελειώνουμε μια εκπληκτική χρονιά. Πέρα του ότι στηρίχθηκε από τη διοίκηση και γενικότερα οι καλαθοσφαιριστές σας, δώσανε πάντα μέσα στο παρκέ και το καιρό που υπήρχαν οι απουσίες, δίνονται 110% θα λέγαμε. Σίγουρα, οι πρωταγωνιστές είναι οι παίχτες, ειδικά οι Κύπροι, οι παίχτες κράτησαν την ομάδα στα δύσκολα, έκαναν φανταστική δουλειά. Οι ξένοι μας, τους οποίους τους πετύχαμε και σαν παίχτες και σαν χαρακτήρες, κάναμε μόνο μία αλλαγή ξένου παίχτη. Εντάξει, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τον πρόεδρο, ειδικότερα τον Πάρη, τον Παπαέλληνα. Τρομερή διαχείριση. Τους άμεσους μου τους συνεργάτες, τον Άγγελο τον Παπαδημητρίου, που το λέω πάρα πολλές φορές. Ο άνθρωπος είναι απίστευτος, μου δίνει τρομερή δύναμη και σε μένα και στην ομάδα. Τον Μιχάλη και τον Στέκιο, τους συνεργάτες μου που πραγματικά ακούραστοι τρομερές ώρες. Τους παίχτες όλους, τους φυσιογραφητές, τους γυμναστές, τους φροντιστές όλους. Την οικογένεια μου σίγουρα με στηρίζει και θέλω να το αφιερώσουμε στον αείμνηστον τον Χρήστο, τον Χάτζη Ιωσήφ, έναν μεγάλο κεφάλαιο για τον Κεραυνό, διετέλεσε ένα πολλά τα πόστα, ο οποίος σήμερα είχε για τα γενέθλιά του, δεν ζει, είμαι πολύ συγκινημένος από το στενό μας περιβάλλον και του το αφιερώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι λοιπόν από τον προπονητή. Τα συναισθήματα τα βλέπετε. Τεράστια χαρά και ικανοποίηση πάνω απ' όλα. Το παιδί παντρεύεται σε λίγο καιρό με την κουκλάρα αυτή και θέλω να κάνουμε μαζί τις δηλώσεις. Μαζί. Αυτό που έλεγα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι πρώτα απ' όλα γιατί η δουλειά μας βγήκε. Καταφέραμε να πάρουμε 2 τίτλους σε μια χρονιά που λίγο μετά τα Χριστούγεννα, εκεί στο δεύτερο γύρο, πολλοί δεν πίστευαν ότι ο Κεραυνός είχε τις δυνάμεις να το κάνει λόγω τραυματισμών, λόγω κάποιων κακών συγκυριών. Τελικά δουλέψαμε πολύ, καταφέραμε να πάρουμε 2 τίτλους με αρκετούς τραυματίες στο κύπελο και επιτέλους παίξαμε γεμάτη ομάδα τώρα στους τελικούς και δείξαμε ότι τελικά ήμασταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο και πήραμε και τους 2 τίτλους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ικανοποιημένοι. Και όταν η Χάρη το είχα πει ότι αυτή είναι η στόχη. Η στόχη μας είναι να παίρνουμε όλους τους τίτλους. Ωραία. Αυτά. Να παντρευτείτε. Συγχαρητήρια. Πώς νιώθεις που θα παντρευτείς ένα ταμπλούχο? Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Θα ζητήσεις τα κύπελα να είναι στην εκκλησία? Καλή ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά δεν γιατί όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, πιστεύω ότι φέτος η ομάδα ήταν ενωμένη. Φτάνουμε εδώ που έπρεπε να φτάσουμε. Ήταν μια καταπληκτική σεζόν για μας. Πήραμε και το κύπελο και το πρωτάθλημα σήμερα. Περάσαμε όμως πολλές δυσκολίες. Θέλω να ευχαριστήσω και να είμαι πολύ περήφανος μας και για όλους τους παίκτες μου, για τους προπονητές, για όλους αυτούς που ήταν κοντά στην ομάδα όλο το διάστημα, τα δύσκολα διαστήματα που περάσαμε με τραυματισμούς. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος. Παίξαμε και με μια αντίπαλο την περσινή πρωταθλήτρια, έτσι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Με μια πολύ καλή ομάδα, την ΑΕΚ. Και σίγουρα η νίκη μας πάνω σε αυτόν τον αντίπαλο δίνει και μεγαλύτερη αξία. Τελειώνει η σεζόν σήμερα. Τη σκέψη σου για από εδώ και πέρα? Εντάξει, τώρα θα ξεκουραστούμε και θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Άρα θα σε έχουμε την επόμενη χρονιά, εκεί στο κέμα. Εντάξει, λογικά θα ήθελα να πιστεύω ότι θα είμαι στην ομάδα, δεν ξέρω. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αντώνη, πραγματικά. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που είχαμε, τραυματισμούς, παίχτες να κάθονται έξω 1,5 μήνα και ο εαυτός μου μέσα. Είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά πραγματικά έχω να πω ότι η φετινή ομάδα είναι η πιο σκληρή ομάδα σε χαρακτήρα που έχω αγωνιστεί στα τελευταία 6 χρόνια που είμαι επαγγελματίας. Δείξαμε χαρακτήρα σε όλη τη σεζόν
Δεν είχαμε ήρωες στην ομάδα, είχαμε όλοι το ρόλο μας. Όποτε έπρεπε κάποιος να βγει μπροστά και να αποδώσει, το κάναμε. Και αυτό μας κράτησε, μας έδωσε σύνολο και γίναμε μια οικογένεια. Και γι' αυτό νομίζω βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά νομίζω ότι το αξίζαμε φέτος. Πέρσι, πρόπερσι μάλλον, μετά το τέλος, όταν είχατε κατακτήσει τον τίτλο, είχες πει ότι αισθάνεσαι εξαντλημένος. Φέτος ισχύει? Φέτος πραγματικά δεν ισχύει. Φέτος δεν ισχύει. Μόλις άκουσα την κόρνα, πραγματικά όλη η κούρα έφυγε από πάνω μου. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, νιώθω περήφανος για την ομάδα μου και για τους σκόπους που έχουμε κάνει, για τη σκληρή δουλειά που έχουμε δουλέψει όλο τον χρόνο. Και είναι ένα αίσθημα ευφορίας που βγήκαν οι κόποι μας και μας ανταποδώσαν τους σκόπους. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν για από τον Σάκη. Να προσθέσω κάτι, αν γίνεται, να ευχαριστήσω τον κόσμο που πραγματικά μας στήριξε όχι μόνο στο Στρόβολο αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι στη Λάρνακα. Αυτό χρειαζόμαστε σαν καλαθόσφαιρα και νομίζω ότι ο κόσμος ήταν και ο λόγος που είχαμε το πάνω χέρι σήμερα. Ξανά ευχαριστώ. Να είσαι καλά.